δουλειά τους στο πλαίσιο ενός νομικού πλαίσιου, το οποίο είναι υπεραρματωμένο, υπεραρματωμένο πραγματικά. Απλώς εξαρτάται από τις αξιολογίες των ανθρώπων και εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν αλλάξουν όλα τα μέλη του Δικαστικού Συμβούλιου που εφαρμόζοντας τα κριτήρια με ένα συγκεκριμένο τρόπο έδωσαν άδειες στο Χριστόδουλο Ξηρό, τα άλλα μέλη πάλι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να ξανασυμβεί. Άρα το θέμα είναι το πώς πραγματικά στα πλαίσια ενός πλαίσιου που δεν μπορεί να ξεφεύγει από τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και τον όλο δικαϊκό πολιτισμό που λέει τι, ότι ο κάθε κρατούμενος κρίνεται με βάση αυτό που είναι. Στο αυτό που είναι υπάρχει βέβαια και για τα ποιο λόγο έχει καταδικαστεί και τα λοιπά, αλλά σαν άτομο, όχι σε συλλογικά πλαίσια. Ωραία το βάζεις, αν αρχίσουμε δηλαδή να δημιουργούμε κατηγοριοποίησεις μετά το θέμα της προσωπικής ευθύνης και του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά εξαλείφεται. Δηλαδή να σας ρωτήσω για τα λευκά κάτι για να σας διευκολύνω. Πούμε, υπάρχει παγκόσμια μια τρομακτική εμπειρία. Να σας ρωτήσω το ξέρετε κάτι, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Όχι, ναι, διευκρινιστεί και να σας ρωτήσω. Να πω μόνο αυτό. Όπου υπήρχαν λευκά κελιά, καταργήθηκαν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λευκά κελιά με ελάχιστους πια μέσα υπάρχουν μόνο στην Τουρκία και ξέρετε πόσος κόσμος πέθανε σε απεργίας πείνας. Τα λευκά Έχετε κελιά της Γερμανίας δεν υπάρχουν ωραία. Πια. Κυρία Βαλαβάνη, πολύ ωραία το βάζετε και εμένα μου αρέσει αυτό το οποίο ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση για να διευκρινίσω, να δούμε αν μπορούμε να συμπορευτούμε. Το πέθανε και πάρα πολύ ωραίο. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει λέει, γιατί ρώτησα το πρωί έναν ειδικό νομικό και που ασχολείται με αυτό, ακόμα όπως ξέρετε, είμαι γιατρός. Λέει ότι ένας άνθρωπος, αν συμπεριφέρεται σωστά μέσα στη φυλακή, αν είναι ήσυχος, αν δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα, αν έχει πάρει κανένα δύο αδειούλες και έχει γυρίσει πίσω μια χαρά, σαν το προβατάκι, μπορεί να πάρει και την επόμενη. Άρα στην πραγματικότητα, αν το κρίνουμε με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε, ορθώς έφυγε. Όμως μία φορά ξεφεύγει ο κρατούμενος. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Το να μου ξεφύγει ένας ναρκωμανής, το να μου ξεφύγει ένα κλεφτρόνι, το να μου ξεφύγει ένας κατά σειροήν ληστής, το τελευταίο, ακόμα και το τελευταίο μπορώ και να το ανεχθώ. Τον τρομοκράτη όμως να μου βγάζει βίντεο, έφυγε και να συνεχίζει τη δουλειά του, να είναι ακόμα πιο επιθετικός και να προσωποποιεί, να παίρνει πάνω του όλο το δολοφονικό σκηνικό, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Για σας, αυτοί οι τρομοκράτες δεν αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία που μόνοι τους έχουν μπει, άρα ζητούν από την κοινωνία μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λέω πράγματι ότι η κάθε ψυχή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν έχει κάνει, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως ψυχή. Αλλά άμα αυτή δεν μας αντιμετωπίζει ως ψυχή, πρέπει να δούμε. Κύριε, αν αύριο φύγει κι άλλος τρομοκράτης, τι θα πείτε, κύριε Βαλαβάνη? Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι συνολικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατάχρηση, και αυτό πρέπει να το πούμε πάρα πολύ δυνατά, του θεσμού των αδειών. Δηλαδή τα κρούσματα μη επιστροφής είναι κάτω από 2,5% που είναι από τους καλύτερους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχουμε την περίπτωση ενός που έχει καταδικαστεί με το τρομοκρατικό πλαίσιο και παίρνει άδεια μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο ο Χριστόδουλος Ξηρός, και άλλοι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάσαμε τώρα, προηγουμένως είχαν πάρει τέτοιες άδειες. Εγώ θα σας το πω πολύ απλά. Άλλα μέτρα από τη στιγμή που θα περάσουν 2 χρόνια περίπου για να εφαρμοστεί η ιστορία με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, η οποία έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Δεν υπάρχουν. Τι ψηφίσατε? Όταν δίνεις... Τι ψηφίσατε? Θα σας πω. Γιατί νομίζω ότι δεν έχετε ψηφίσει. Δίνεις... Εμείς θέσαμε κάποιους όρους. Εμείς δεν είμαστε γενικά ενάντια στην ύπαρξη, ναι, αλλά το για το βραχιολάκι, αλλά θέσαμε κάποιους όρους. Κύριε Μαρκόπουλε, εσείς το ψηφίσατε, το εφαρμόσατε? Όχι. Δεν θα σας πω ότι το εφαρμόσαμε, υπάρχει, αλλά αν μη τι άλλο. Ναι, αν μη τι άλλο. Όμως, υπάρχει όμως δεν ένα. Βλέπετε όμως ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε σε αυτό. Ναι, δηλαδή ούτε στο βραχιολάκι. Όταν δεν τα κενά που βλέπουμε. Όταν δεν συμφωνούμε στα βραχιολάκια. Και να μην συμφωνήσει με τους προϋποθέσεις και τους όρους εφαρμογής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αξεπέραστες αυτές οι διαφορές ή ότι δεν μπορεί να γίνει μια νομοθετική μεταρρύθμιση στη μια ή στην άλλη κατεύθυνση αύριο. Το διατάφτα, η πρότασή σας ποια είναι? Εν πάση περιπτώσει, όπως άλλους ανθρώπους που δεν είναι καν, δεν έχουν εν πάση περιπτώσει πίσω τους την ιστορία των Ξηρών, τους ακολουθούσαν περιπολικά, τους ακολουθούσαν άνθρωποι. Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν μέτρα περιφρούρησης.
Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται μια, θα έλεγα, εγκληματική αμέλεια, όπως φαίνεται εκ των υστέρων. Δεν μπορείς δηλαδή να αφαιρέσεις ξανά, εγώ θα σας το πω ακόμα πιο χοντρά. Έχουμε δύο περιπτώσεις serial killer. Ο ένας είναι ποινικός και ο άλλος λέει ότι ό,τι έκανα το έκανα για πολιτικούς λόγους. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπουν, το κυρίαρχο είναι ότι είναι και οι δύο serial killer, έτσι. Θεωρείτε ότι πρέπει να μπει σε διαφορετική κατηγορία ο ένας από τον άλλο και μήπως αυτό μετά ανοίγει μια ιστορία κατηγοριοποίησης, το πολιτικό πλαίσιο της τρομοκρατίας, όπως έχει πει ο κ. Σκουρλέτης, γιατί εδώ είναι το θέμα. Παλά το βάζετε. Ο κ. Σκουρλέτης έχει δηλώσει ότι οι τρομοκράτες βάζουν εν πάση περιπτώσει ένα αποτρόπαιο μεν πλην όμως πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, γιατί το πλησιάσατε για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κυρία Βαλαβάνη που τη σέβομαι ως συνάδελφο βουλευτή. Υπάρχει πολιτικό πλαίσιο στην τρομοκρατία? Είναι επιτρεπτό να το πούμε αυτό? Γιατί αυτό είναι κομβικό σημείο. Κοιτάξτε, προσέξτε γιατί το λέω και κλείνω. Ναι, εάν δεχτούμε το πολιτικό πλαίσιο, εάν δεχτούμε το πολιτικό πλαίσιο, πάμε σε μια κατηγορία όπως οι άλλοι. Αν δεν δεχτούμε το πολιτικό πλαίσιο και τους βάζουμε στην πιο στιγνή κατηγορία των εγκληματών, των εγκληματιών και μάλιστα των πλέον αποτρόπαιων οι οποίοι στην πραγματικότητα εμβολίζουν την κοινωνική συνοχή σε μια δύσκολη στιγμή, τότε με συγχωρείτε, ούτε άδειες, ούτε ειδικές διατάξεις, όχι λευκά κελιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει κλειδαπαρωμένη μέσα. Και μάλιστα, εδώ το δίλημα θα είναι πολύ μεγάλο για το πολιτικό σύστημα. Απάντησε την κυρία Βαλαβάνη, σχόλιο από τον κύριο Ρήγα. Ξεκινώντας με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους, φυσικά οι ίδιοι εντάσσουν τα εγκλήματα αυτά σε ένα πολιτικό πλαίσιο με το οποίο εμείς διαφωνούμε κατηγορηματικά. Το δέχεστε ως πολιτικό πλαίσιο όμως? Το ότι διαφωνούμε κατηγορηματικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολιτικό πλαίσιο. Είναι ένα πολιτικό πλαίσιο που εμείς θεωρούμε ότι στρέφεται με ευθύ τρόπο ενάντια στους λαϊκούς αγώνες, ενάντια στο λαϊκό κίνημα, ενάντια στις δυνατότητες. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αποδέχεται πολιτικό πλαίσιο στην τρομοκρατία. Αλλαγής της κοινωνίας. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα εχθρικό στο λαϊκό κίνημα και στις ανάγκες αλλαγής της κοινωνίας. Πολιτικό πλαίσιο. Το ένα θέμα είναι ότι θα πρέπει να επιταχύνει.